Ο μέχρι τώρα πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρη Παπαγεωργίου, είναι ο νέο δήμαρχο Ιωαννίνων. Η διαδικασία εκλογή ολοκληρώθηκε το βράδυ τη Τρίτη από του Δημοτικού Συμβούλου τη Παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή. Η σύγκληση τη Δημοτική Ομάδα έγινε από τον Γιάννη Τσίμαρη, τον Δημοτικό Σύμβουλο που είναι ο πλειοψηφών Δημοτικό Σύμβουλο και ο οποίο στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο νομικό σκέλο τη διαδικασία, ενώ έκανε και μία εκτενή και συγκινητική αναφορά στο Μωησί Ελισάφ. Βρισκόμαστε απόψε ενώπιον μιας ιστορική στιγμή για την πόλη. Μια στιγμή που κανένα δεν φανταζόταν όταν βρισκόμασταν στα πρώτα βήματα τη νέα εποχή, μια στιγμή που κανένα δεν ήθελε να πιστέψει μέχρι και πριν από λίγε μέρε. Ο Δημαρχό μα, ο Μωησή Ελισάφ, τη προσφορά, του πνεύματο, του πολιτισμού και τη ευθύνη, ο οποίο πριν τέσσερα χρόνια περίπου ξεκίνησε την πορεία για την αναγέννηση του Δήμου μα, δεν είναι πια μαζί μα. Δίπλα του βρεθήκαμε όλοι όσοι είμαστε εδώ απόψε και εκατοντάδε άλλοι που στελέχωσαν τα ψηφοδέλτια μα σε όλο το Δήμο. Μαζί του και οι πολίτε που τον ανέδειξαν Δήμαρχό του. Είναι αλήθεια ότι ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Μωησή δεν είναι ανάμεσά μα. Δυσκολευόμαστε να δεχτούμε ότι δεν βρίσκεται στο γραφείο του, δεν δίνει οδηγίε, δεν ρωτάει για κάθε τι μικρό και σημαντικό. Γράφτηκαν πολλά για τον Δήμαρχο Ιωαννίνων τι προηγούμενε μέρε. Θέλω να πω τούτα. Η εκλογή του Μωησία Ελισά φάνηξε ένα νέο παράθυρο στην πόλη των Ιωαννίνων. Ήταν μια κορυφαία στιγμή για την ιστορία τη πόλη. Ο θάνατό του δεν θα πρέπει να κλείσει το παράθυρο αυτό, είναι δικό μα χρέο να το κρατήσουμε διάπλατα ανοιχτό και να καταθέσουμε όλε μα τι δυνάμει για τα Γιάννενα τη νέα εποχή. Του το οφείλουμε, ανέφερε. Όπω εξήγησε ο κ. Τσίμαρη, η εκλογή νέου Δημάρχου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 60 του νόμου 3852 του 2010, όπω σήμερα ισχύει. Το πράττουμε με απόλυτο σεβασμό στην ομιμότητα την οποία πάντα και εκπεπιθήσεω επεδίωκε και προσπαθούσε να διασφαλίσει ο Δήμαρχο και η παράταξή μα. Οι πολίτε το 2019 επέλεξαν την παράταξη Νέα Εποχή και τον πρωταθέντα από αυτή Μωησή Ελισάβ για δημαρχό του. Η παράταξή μα Νέα Εποχή και ο Μωησή Ελισάβ, όσο επικεφαλή συνδυασμού που πλειοψήφισε, έλαβαν από του πολίτε την εντολή για την εφαρμογή του προγράμματο που εξήγηλαν. Η παράταξη αυτή επιλέγει κατά νόμο σήμερα τον αντικαταστάτη του Δημάρχου μας, δικαίωμα που το έχει και νομικά και ηθικά. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμό στη βούληση του εκλογικού σώματο. Επιδιώκοντα την τήρηση τη νομιμότητα, ο Δήμαρχο απευθύνθηκε έγκαιρα από τι 10 Ιανουαρίου του 2023 εγγράφο στο Υπουργείο Εσωτερικών, παραθέτοντα και μάλιστα απολύτω τεκμηριωμένα τη δική του άποψη, χωρί να έχει υπάρξει ω σήμερα καμία απολύτω διαφορετική άποψη. Να είστε βέβαιοι ότι η παράταξή μα, όλοι μα, μετά την ολοκλήρωση τη εκλογική μα διαδικασία, θα συνεχίσουμε με ενότητα να εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των πολιτών με αίσθημα ευθύνη προς την παρακαταθήκη του Δημάρχου μας, κατέληξε ο κύριο Τσίμαρης. Οι 11 δημοτικοί σύμβουλοι με μυστική ψηφοφορία ανέδειξαν τον Δημήτρη Παπαγεωργίου ως νέο δήμαρχο των Ιωαννίνων. Ο ίδιο συγκινημένο απίφθινε τι ευχαριστίε του και δεσμεύτηκε για σκληρή και επίπονη δουλειά με βάση τι αρχέ και το έργο του Μωησί Ελισάφ. Η σημερινή ήταν μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία και ήταν δύσκολη επειδή η δημοτική μα ομάδα συνήλθε για πρώτη φορά χωρί την παρουσία του ηγέτη και δημάρχου μας, Μωησία Ελισάβ. Η απουσία του είναι δυσαναπλήρωτη. Ταυτόχρονα καθιστά τι δικέ μα ευθύνε απέναντι στου δημότε ακόμη μεγαλύτερε. Δεσμεύομαι ότι θα υπηρετήσω με συνέπεια το πρόγραμμα τη παραταξή μα, τι προτεραιότητε και του στόχου που είχαμε θέσει, το όραμα του Μωησία Ελισά για μια πόλη που θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και ένα Δήμο που θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών. Με διάθεση για συνεργασία, με σεβασμό σε κάθε διαφορετική άποψη και με σκληρή δουλειά, θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα επιδιώκοντα το καλύτερο. Η παράταξή μα, τιμώντα τι δεσμεύσει τη, θα είναι παρούσα στην επόμενη μέρα. Με σεβασμό στη μνήμη και στην παρακαταθήκη του Δημάρχου μα, θα εργαστούμε με ενότητα και αίσθηση καθήκοντο για να ολοκληρώσουμε το έργο μα για το οποίο και θα κριθούμε. Στην πορεία αυτή δεν χωρούν προσωπικέ στρατηγικέ. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά όλου του συναδέλφου μου, δημοτικού συμβούλου, για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν, ανέφερε στη δηλωσία του ο κ. Παπαγεωργίου μετά την ολοκλήρωση τη διαδικασία εκλογή.